αυτά που ζήσαμε και ακούσαμε από τα παιδιά μας, από τα παιδιά των καθηγητικών συνάξεων, τα θεατρικά δρόμενα, τα τραγούδια, τη μουσική, είναι αυτά τα οποία αποτυπώνουν την αθωότητα και την ιερότητα της παιδικής ψυχής. Και όλοι μας, αλλά ιδιαιτέρως εσείς οι γονείς, σε αυτό θα πρέπει να συνδύνετε και αυτό θα πρέπει, νομίζω, όλοι μας να έχουμε ως στόχο. Να μην χαθεί η ιερότητα αυτή της παιδικής ψυχής, παρά το διαδίκτυο, παρά την αλόγιστη χρήση των μέσων επικοινωνίας, του διαδικτύου ειδικά και της τηλεοράσεως, τα παιδιά να μην χάσουν την αθωότητά τους. Και κοντά στις ενοριακές κατηχητικές συνάξεις, νομίζω ότι τα παιδιά είναι αυτό που είναι, βρίσκουν τον εαυτό τους, καλλιεργούν τα χαρίσματά τους όπως απόψε μας απέδειξαν πολύ ωραία, κοινωνικοποιούνται, μαθαίνουν να δημιουργούν, μαθαίνουν να σέβονται το ένα το άλλο και μαθαίνουν να γίνονται σωστοί και χρήσιμοι άνθρωποι στην κοινωνία μας. Διότι η κοινωνία μας νομίζω ότι έχει ανάγκη από χρήσιμους ανθρώπους, από ανθρώπους οι οποίοι θα βιώνουν τις αλήθειες του Χριστού, τις αλήθειες του Ευαγγελίου και θα μπορούν να τις μεταλαμπαδεύσουν και στους συνανθρώπους τους. Αυτό το μήνυμα νομίζω πέρασαν τα παιδιά μας απόψε, από τα τραγούδια τους, από τη μουσική τους, αλλά και από τα θεατρικά τα οποία πολύ ωραία ερμήνευσαν. Και όπως είδαμε σε ένα μονόπρακτο θεατρικό, αυτό το οποίο μένει από την απόψινή βραδιά είναι παρόλη τη μαυρίλα των καιρών, παρόλες τις δυσκολίες, παρόλα τα προβλήματα, να μην σβήσει η ελπίδα. Διότι όταν χαθεί η ελπίδα, τότε και εμείς νομίζω κάνουμε τον προσανατολισμό μας.